Κοντά σε στρατιώτες του πολυεθνικού τάγματος του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία βρέθηκε ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Τζιμ Μάτις. Το ταξίδι του στη Λιθουανία είναι το πρώτο στην Ανατολική Ευρώπη από την ανάληψη των καθηκόντων του στο Πεντάγωνο και ερμηνεύεται ως έμεσο μήνυμα προς το Κρεμλίνο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με την πρόεδρο της χώρας Ντάλια Γκριμπαουτσκάιτε, χαιρέτησε τη συμβολή της Λιθουανίας στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, αλλά και τη δέσμευσή της να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες πάνω από το 2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Ο Μάτις πάντως αρνήθηκε να πει αν το Βίλνιους ζήτησε την ανάπτυξη στο έδαφος του συστοιχειών Patriot που έχουν σχεδιαστεί για την αναχέτηση τακτικών βαλιστικών πυράβλων, πυράβλων κρούζ και αεροπλάνων. Πιστεύω ότι εσείς που αντέξατε την καταπίεση μπορείτε να απολαύσετε την ελευθερία και να μην την θεωρήσετε δεδομένη όταν αυτή απειλείται. Η Λιθουανία, παρότι έχει στην πόρτα της μια απειλή από γείτονα, συνέβαλε στην αποστολή του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν και συνέχισε να παρέχει ικανούς εκπαιδευτές στις επιχειρήσεις εναντίον του ISIS στο Ιράκ, είπε ο Τζιμ Μάτις. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας, οι νατοϊκοί στρατιώτες είναι στη Λιθουανία και σε άλλες περιοχές της Ανατολικής Ευρώπης προκειμένου να αποτρέψουν ενδεχόμενη ρωσική επίθεση. Τα αντιεροπορικά συστήματα Patriot είναι η απάντηση της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στις προγραμματισμένες για το Σεπτέμβριο μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις της Ρωσίας στη Λευκορωσία και τον θύλακα του Καλίνιγκραντ που βρίσκεται μεταξύ της Λιθουανίας και της Πολωνίας. Η Ρωσία στις ασκήσεις με την κωδική ονομασία ZAPAD θα παρουσιάσει νέο και εξυγχρονισμένο στρατιωτικό εξοπλισμό. Πέρυσι είχε αναπτύξει στο Καλίνιγκραντ πυράβλους Ισκαντέρ.